το 13ο συνέδριο της Φιρέντς Φελατών. Και ακούω και... ευχαριστώ. Λοιπόν. Και ακούω, αποσβέτως καλάσμους, και ακούω για... για ακούστε ήχο, πώς θα τα ανοίξετε. Κανένας αποδέκτης μιας υπηρεσίας δεν χορταίνει ποτέ για πόλης. Το μυστικό στο σέρβις είναι να μην το χορταίνει και αυτός το δίνει. Ενώ το να λάβουμε μια υπηρεσία και ξετρελόμαστε όλοι, πάμε σε ένα ξενοδοχείο και λες, ξύστε με, τρίψτε με, δώστε μου, πάρτε μου. Εδώ έρχεται ο Στάθης τώρα και λέει το μυστικό είναι να μην το χορταίνει αυτό το δίνει. Στάθης Παπαχριστοφύλου, για όσο το ξέρετε, είναι νομικός δικηγόρος ο άνθρωπος με μεγάλη προϋπηρεσία και απεφάσισε να τα αφήσει όλα αυτά γιατί ήταν αχόρταγος στην λαχτάρα του να προσφέρει. Αυτό είναι το σέρβις στη χώρα που γέννησε τον Ξένιο Δία. Αυτό είναι το σέρβις. Να δίνει σέρβις, η παροχή υπηρεσίας. Να σας ενημερώσω λοιπόν ότι οι εργοδότες του είναι ο βασιλιάς Κωνσταντίνος Βασίλης Άννα Μαρία, τέος βασιλιάς των Ελλήνων, τέος βασιλιάς των Ελλήνων. Και δεν είναι μόνο αυτοί, στο σόιο, στο σπίτι εκεί, στο πρωτοχέρι το σόιο και το σόιο από πριγκίπισσες, πριγκιπόπουλα. Αυτοί είναι οι εργοδότες του Στάθη. Ο Στάθης λοιπόν, όπως και εσείς που είστε στον χώρο του τουρισμού, της εστίασης, σε αυτό το χώρο της υπηρεσίας, είναι συνηθισμένος να εξυπηρετεί απαιτητικές κυρίες. Μιλάμε όμως για πολύ απαιτητικές κυρίες. Αυτό κάνει ο Στάθης σαν επάγγελμα. Όταν η Lady Gaga τραγούδησε στο 19 Σεπτεμβρίου του 2014, είχαν φέρει, λέει, φασιανούς, μουρό, σαμπάνιες, χαμός και γίνει η βασιλική σουίτα και γυρίζει η Lady Gaga και λέει στο Στάθη. Στάθη, service is not what you offer me. Service is what I want. Είναι αυτό που θέλω. Λοιπόν, πήγαινε πάρουν πιτόγυρα και τσατζίκια και πάγανε κάτω στη βασιλική σουίτα. Αυτό είναι μπορείς να δώσεις στον άλλον αυτό που θέλει για να τον ξετρελάνεις. Αυτό που μόλις σας είπα ήταν μια μικρή εισαγωγή για να ακούσετε αυτόν τον άνθρωπο τον οποίο τον θαυμάζω, πρέπει να σας πω στα δύσκολα, όταν έπαιρνα δύσκολα στη ζωή μου, στο μυαλό μου, μου έρχεται το χαμόγελο σου. Μου έρχεται το χαμόγελο του Γιώργου Λαζαρίδη. Αυτό μου έρχεται στο μυαλό και μου δίνει κουράγιο και συνεχίζω. Ένας άλλος άνθρωπος που έχει κάνει μια μεγάλη ανατροπή στη ζωή του είναι ο Στάθης Παπαχριστοφύλου. Κυρίες και κύριοι, Στάθης Παπαχριστοφύλου. Συγχωρέστε με, είμαι της παλιάς σχολής. Νόμιζα ότι θα είχε αναλόγιο, ότι θα βάλω κάτι να σας διαβάσω. Τα έχω γράψει βέβαια, αλλά μετά από αυτό που έπαθα σήμερα, γιατί εγώ είμαι ασημένιος, εύχομαι στο τέλος να μην αποδεχτώ τσίκινος, νομίζω ότι παρέλκει. Με κάτι με τέτοιες εισαγωγές που μου κάνει ο Καλογεράκης, ήδη έχω τερματίσει. Θα βλέπω τον χρόνο μου. Έχω πάρα πολλές ιστορίες να σας πω, αλλά δεν έχω διαφάνειες. Πριν σας συστηθώ να σας πω ότι όταν δείτε έναν μπάτλερ ή όταν τον ακούσετε, να σας λέει πικάντικες ιστορίες, αδημοσίευτες πτυχές για τις ζωές των ανθρώπων που έχει δουλέψει, να ξέρετε ότι είναι ο πλέον ακατάλληλος και άνεργος διαβίου. Το πιο δομικό στοιχείο σε αυτόν τον χώρο του μπάτλινγκ είναι η εμπιστοσύνη. Νομίζω όμως ότι το ίδιο νομικό στοιχείο έχετε εφαρμόσει όλοι στην δουλειά σας. Να σας συστηθώ λοιπόν, είμαι ο Στάθης Παπαχριστοφύλου. Γεννήθηκα στους Γαργαλιάνους πριν μισό αιώνα. Φίτησα στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και άσκησα ευδόκιμα, πιστεύω, τη δικηγορία για πάνω μια εικοσαετία. Πριν μια πενταετία, η κόρη μου, που την βλέπω τώρα στα μάτια όλων εσάς, η Echo Horizon και όλων εσάς των φοιτητών, έψαχνε
να σπουδάσει hotel management. Αυτή από 2 χρονών, όταν την έπαιρνε μαζί στα ξενοδοχεία, δεν απολάμβανε το φαΐ, δεν έπεσε στις πισίνες, σου έλεγε: «Η ρεσεψιόν δεν είναι καλά. Κι αν αυτό ο μπαμπά ήταν έτσι». Τέλος πάντων, αυτή της λοιπόν την κλίση, την παρέκκληση, την συνέχισε σε όλα τα σπουδαστικά της χρόνια. Τελείωσε, όλοι έλεγαν: «Γιατί δεν κάνεις το παιδί δικηγόρο?» Απάντησε: «Τα παιδιά δεν γίνονται, δεν τα κάνουμε εμείς, τα παιδιά γίνονται από μόνα τους». Φυτά τώρα στην Ολλανδία, hotel management. Όταν λοιπόν έψαχνα για τις σπουδές της, τράκαρα έπεσα πάνω σε έναν άνθρωπο που έμελε να μου αλλάξει τη ζωή, αλλά του έδωσα και εγώ την ευκαιρία να την αλλάξει. Γιατί οι άνθρωποι κάνουν αυτό, αλλάζουν τις ζωές μας όταν τους δώσουμε εμείς την ευκαιρία. Αυτός ο κύριος λέγεται Gary Richard Williams, είναι ο principal του British Butler Institute, ο πρόεδρος ελληνιστή. Το British Butler Institute είναι ένας μεγάλος εκπαιδευτικός φορέας στο Λονδίνο και εκπαιδεύει Butler. Μία έννοια ενίοτε εξωτική στον ελληνικό χώρο, κάπως ασύμβατη ίσως με τους δικούς μας κανόνες και τρόπους ζωής, αλλά που έχει ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτηριστικό που προσυδειάζει στον χώρο της φιλοξενίας. Έχει μια εγκύτητα. Είναι ο πιο κοντινός ρόλος σε έναν αποδέκτη μιας υπηρεσίας. Είσαι ο άνθρωπος που μπαίνει μέσα στο σπίτι τους, εμπλέκεται στη ζωή των εργοδοτών, αναλαμβάνει την ζωή τους και πληρώνεις ένα τίμημα. Βάζει σε δεύτερη μοίρα τη δική σου τη ζωή. Προϋποθέτει μια απόλυτη αφοσίωση. Όταν λοιπόν αποφάσισα ότι αυτό θα ήταν ένα καινούργιο επαγγελματικό βήμα, δεν το αποφάσισα τυχαία. Δεν έβρεξε μια μέρα η έμπνευση του Butling. Δούλευα για πάρα πολλά χρόνια σε μια εξαιρετική εταιρεία που κάνει πολιτιστικές παραγωγές στην Αθήνα, την εταιρεία Λάβρης, και ήμουν νομικός σύμβουλος. Ασχολιόμουν με τα τετριμένα νομικά και εξίσου ενδιαφέροντα και πολύ σημαντικά αυτής της επιστήμης. Ρόλος της, η δουλειά της Λάβρης ήταν να καλούμε μεγάλους καλλιτέχνες από όλα τα μέρη του κόσμου, από το Woody Allen, το Jeremy Irons, μεγάλα σχήματα, διεθνούς φήμης χορευτές. Όταν λοιπόν σταματούσα τη νομική μου εργασία, είχα ένα κουσούρι να εμπλέκομαι, να λοξοδρομώ προς τη διαμονή των καλεσμένων μας, το πώς θα περάσουν καλά. Και εκεί με έναν τελείως αθόρμητο τρόπο ανακάλυψα ότι υπάρχει μια τελείως διαφορετική υπηρεσία. Η υπηρεσία του concierge ή η υπηρεσία του butler είναι μια πολύ μεγάλη, μια πολύ αυτόνομη, πολύ δομημένη υπηρεσία, η οποία θα ήταν καλό στο μυαλό και των νέων ανθρώπων που, αν περιεργήσουν, είναι στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε πληροφορία, αλλά και των δομών πολυτελείας, των δομών φιλοξενίας. Ο μπάτλερ είναι κάτι πιο πολύπλοκο από ένα καλό σέρβις. Ο μπάτλερ είναι το άριστο σέρβις. Ο μπάτλερ είναι το αόρατο σέρβις. Ο μπάτλερ είναι το τόσο διαχρητικό σέρβις, ώστε να μπαίνεις σε ένα δωμάτιο και να είσαι λιγότερος, βάλτε το σε εισαγωγικά, από όταν ήσουν πριν. Αν νιώσεις ότι θέλουν να εξαφανιστείς, πρέπει πραγματικά να μπορείς να γίνεσαι αόρατος. Τα πολλά θέλω και οι πολλές επιθυμίες των ανθρώπων που καλείσαι να υπηρετήσεις δεν έχουν όριο. Πολλές φορές αναγκάζεσαι να σκηνοθετήσεις ή, όπως λέει ο κ. Καλογεράκης, να είσαι αχόρταγος να σκηνοθετήσεις προτάσεις φιλοξενίας, κάποια πολύ ιδιαίτερα αιτήματα των ανθρώπων που φιλοξενείς. Όλα αυτά όμως έχουν μια κοινή συνισταμένη. Η κοινή συνισταμένη είναι το αμέριστό σου ενδιαφέρον. Αυτό που λέω σε όλους τους νέους ανθρώπους, τους νέους φοιτητές στις σχολές, και νομίζω ότι καθήκον όλων μας εδώ είναι αυτή. Ελάτε με όλα σας τα προσόντα στον τουριστικό κλάδο. Ελάτε με όλα σας τα πτυχία. Φέρτε όλες σας τις γνώσεις,
Αλλά πάνω απ' όλα φέρτε τη δικιά σας την προσωπικότητα. Φέρτε αυτό που είστε ο καθένας χωριστά. Είστε πάρα πολύ ξεχωριστοί. Έχετε επιλέξει έναν απίστευτα περιπετειώδη κλάδο για να σταδιοδρομήσετε. Υπάρχει σταδιοδρομία, υπάρχει μια απίστευτη ποικιλομορφία σε όλα αυτά τα υπέροχα στάδια που όλοι αυτοί οι υπέροχοι ομιλητές, συγκητές και όσο θα ακούσετε βέβαια από εδώ και στο εξής και τις υπόλοιπες ημέρες θα σας κάνουν να εδραιώσετε αυτή την γνώμη μου, εύχομαι και πεποίθησή σας. Δεν υπάρχει όριο, δεν υπάρχει τίποτα που να σας περιορίσει στον καλύτερό σας εαυτό. Τυχαίνει να είμαι εγγονός δασκάλας, γιος δασκάλας, αδερφός δασκάλας. Νιώθω πάρα πολύ άνετα σε όλων των ειδών τα σχολεία. Σε αυτό το σχολείο νιώθω ακόμα καλύτερα για δύο λόγους. Πρώτον γιατί έχω έναν εξαιρετικό μέντορα που ακούει στο όνομα Γιάννης Καλογεράκης και ελπίζω, επειδή ο Γιάννης δεν είναι απλά χρυσός εδώ, είναι αδαμάντινος. Το ασημένιο το δικό μου ή το τσίγινο σιγά σιγά όταν και αυτό είναι ηλικιωθεί, γιατί όταν το είδα κατάλαβα, εδώ είναι ένα οκτάχρονο. Εδώ είστε παρανοϊκοί, είστε τρελοί, είστε οκτάχρονα παιδιά που λέτε τα πιο σοβαρά πράγματα με έναν αστείο τρόπο. Τι είναι ο μόνος τρόπος να μάθει κανείς. Όταν αυτό όμως θα ηλικιωθεί και θα γίνει 18, εγώ θα είμαι 60, Θεός φυλάξει, τρομακτικό. Όλοι εσείς, τα ΙΕΚ, οι νέοι άνθρωποι θα είστε ήδη στελέχοι. Και εκεί πρέπει κάτι να βρείτε προφητικό. Πρέπει κάτι να σας έχω πει. Θέλω οπωσδήποτε μετά από 10 χρόνια που θα ξανασυναντηθούμε εδώ, να πείτε ότι ετούτος ο παράξενος πραγματικά είχε δίκιο. Ετούτος ο παράξενος, βλέποντας το πρόσωπό σας την κόρη του που σπουδάζει στην Ολλανδία, λέει ότι δεν υπάρχει καλύτερος τόπος, δεν υπάρχουν καλύτερες εκπαιδευτικές δομές από τις ελληνικές. Η γνώση δεν είναι σοβινιστικό στοιχείο, η γνώση είναι παντού. Μην με παρεξηγήσετε. Αυτό που λέω είναι ότι οι δικές σας προσπάθειες σαν φοιτητές, οι προσπάθειες των δασκάλων σας, οι μέντορές μας, είναι εδώ για να μας δώσουν τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες και μπορούν, γιατί έχουμε όλες τις δυνατότητες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τουριστικός προορισμός, είμαι λίγο σουμπινιστής, είμαι μεσίνιος, είναι λογικό, κάθε φορά που έρχομαι στην Καλαμάτα, στο μυαλό μου είναι ο ιδανικός τόπος για να ζήσεις. Πρέπει να είναι και ο ιδανικός τόπος για να σπουδάσεις. Και με αυτά τα σχολεία κάνετε αυτό ακριβώς. Και εγώ θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που φτιάξαν αυτά τα μπαλόνια, που βάλανε τα γράμματα, στα παιδιά στην κονσόλα, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν ακάματα, είστε σκαπανείς, για να μπορούμε όλοι εμείς να μαθαίνουμε. Όταν ένας διδάσκει, δύο μαθαίνουν. Είναι λοιπόν γεγονός ότι όλοι οι συγητές, οι ομιλητές, οι πάντες γίναμε σοφότεροι σήμερα. Θα γίνουμε σοφότεροι αύριο και ακόμα σοφότεροι μεθαύριο. Και κοιτώντας τον κύριο Καλογεράκη, ήθελα να πω ότι όταν έφτιαξε την αφίσα, γιατί είμαι εδώ εξαιτίας του κύριου Καλογεράκη, έβαλε την αφεντομουτσουνάρα μου από πάνω και τον εαυτό του από κάτω. Και του λέω, ρε Γιάννη, δεν θα πάνε να διώξουν τα ύμερα. Ο Γιάννης ο Καλογεράκης όμως δεν έχει απάνω και κάτω, έχει μόνο δίπλα. Όλους τους συνεργάτες του, όλους τους ανθρώπους που συνεργάζεται μαζί τους, δεν τους θέλει ούτε πάνω, ούτε κάτω, ούτε γύρω-γύρω. Τους θέλει δίπλα του. Αυτό το δίπλα λοιπόν, κατάλαβα για ποιο λόγο τον έχετε εδώ, κατάλαβα για ποιο λόγο με σύστησε, κατάλαβα ποια τρέλα σας συνδέει και δεν είμαι απλά χαρούμενος, είμαι κάτι παραπάνω. Είναι λίγο ανατρεπτικό που δεν σας λέω ιστορίες, μπορώ να σας πω πάρα πολλές. Ξέρω ότι έχετε μια απίστευτη περιέργεια. Η αλήθεια είναι ότι έχω και confidentiality agreement. Αν σας πω τις ιστορίες απολύθηκα, είναι κρίμα σαν αντάλλαγμα. Κατηδίαν μπορούμε να πούμε ό,τι θέλετε. Στο βήμα είναι λίγο δύσκολο. Αλλά θα τιμήσω ακριβώς αυτό που κάνω. Και θα σας καλέσω και εσάς να τιμήσετε αυτό που θα κάνετε. Θα σας καλέσω και σαν νέους ανθρώπους, που ξέρω πόσο διψάτε για γνώση, να βάλετε πάντα το
να εφαρμόσετε πάντα το software το εσωτερικό σας σε σχέση με τα εξωτερικά ερεθίσματα. Στις εκπαιδεύσεις που κάνω καμιά φορά, λέω ότι έχετε πάρα πολλές δυνατότητες. Στο εστιατόριο, αν έρθει ένας άνθρωπος, μπορείτε να αποδελτιώσετε χιλιάδες πράγματα από το ντύσιμό του, από τον τρόπο του, από το πώς είναι. Είναι ένα ανοιχτό βιβλίο. Μην τον κρίνετε από το εξώφυλλο μόνο. Δεν μπορείς να κρίνεις ένα βιβλίο από το εξώφυλλο, μόνο είναι της σειρίας Γκίκα, που είναι εξαιρετικά τα βιβλία της και μέσα και έξω, μόνο από τότε μπορείς να τα κρίνεις. Ήθελα να σας, πριν τελειώσει ο χρόνος, να πω κάτι πολύ σημαντικό και που θεωρώ ότι πρέπει να το μοιραστούμε. Οι εκπαιδεύσεις που υποχρεώθηκα και που επιθύμησα να κάνω για να πιστοποιηθώ ως μπάτλερ ήταν πάρα πολύ ακριβές. Πλήρωσα πάρα πολλά δίδακτρα στην Αγγλία, πλήρωσα πάρα πολλά δίδακτρα στην Ολλανδία, στο International Bachelor Academy και πληρώνουμε ακόμα περισσότερα δίδακτρα, να ξέρετε, στην διαρκή πιστοποίηση των γνώσεων, στην διαρκή ανανέωση. Δεν τελειώνει κάτι, μπορείς πολύ γρήγορα να πιστοποιηθείς, αλλά σου παίρνει μια ζωή για να γίνεις κάτι. Αυτό που θα καλέσω όλους τους ανθρώπους της φιλοξενίας, των τομών πολυτελείας, εσείς ως ξενοδόχοι γνωρίζετε πολύ καλύτερα ποιες είναι οι ανάγκες. Θεωρώ ότι αυτά τα σχολεία τουρισμού, αυτά τα βανάκια, κάτι τρελή σαν τους διοργανωτές, κάτι αθόρμητη σαν και εμένα, μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτές τις δομές. Δεν είναι κάτι διαφορετικά τα εκπαιδευτικά Ινστιτούτα του εξωτερικού, δεν ανακαλύπτουν τον τροχό. Νομίζω ότι εμείς όχι απλά έχουμε ανακαλύψει τον τροχό, έχουμε βάλει απάνω του και ένα τεράστιο φορτίο γνώσης και το ταξιδεύουμε. Οι δυνατότητές μας ως Έλληνες εκπαιδευτές, ξενοδόχοι, φοιτητές, σπουδαστές είναι απεριόριστες. Αυτές τις απεριόριστες δυνατότητες πρέπει να τις βάλουμε όλοι μαζί σε ένα πακέτο. Δεν θέλω να σας κουράσω όλο άλλο, απλά θέλω να κάνω μια μικρή εξομολόγηση στο ένα λεπτό που μου μένει. Αυτή την εξομολόγηση, πάντα σε σχέση με το diversity, θέλω να την κάνω προς την κυρία Φωτίου. Κυρία Φωτίου, παλιά προσπάθησα να μάθω την νοηματική στο Ίδρυμα Κοφών στην Αθήνα. Ήμουν βλάκας, πολύ ανόητος και σταμάτησα. Γιατί ήμουν ανόητος. Σήμερα σας δίνω το λόγο μου ότι θα συνεχίσω αυτές τις σπουδές, γιατί είστε μια τρανή φωνή που μας διδάσκει το diversity. Και όπως με μάθανε στο Λονδίνο, υποκλίνομαι στο μεγαλύτερο.